Πάτερ Άγιε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να ξεκινήσουμε από τη είδηση ότι ο Κύριος μας ήρθε για να μας σώσει και είπαμε και σε προηγούμενη ομιλία των πατέρων, όπως την έχουν μεταφέρει σε σύγχρονη γλωσσική μορφή, ότι ένα είναι το έργο του Κυρίου να μας σώσει και εμείς όλοι καλούμαστε με την αγάπη που πρέπει να επιδεικνύουμε στο Θεό και στον πλησίον να γίνουμε συνεργάτες του στη σωτηρία, δηλαδή ο ένας του άλλου. Γιατί μόνοι μας, να το ξέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε. Οι μοναχοί, μάλιστα, ο ασυρματιστής του Θεού, ο Άγιος Παΐσιος, θα είχε πολλά να μας πει επ' αυτού. Να ξέρουμε λοιπόν ότι την ερχομένη Παρασκευή ακριβώς χρωστάμε να έρθουμε όλοι να προσευχηθούμε υπέρ των και κοιμημένων αδελφών ημών. Είναι το πρώτο μεγάλο ψυχοσάββατο αυτής της χρονιάς. Και βέβαια θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είπε ο καλός μας, ο πατήρ Δαμασκηνός, την περασμένη Κυριακή μόλις, να μην είμαστε Φαρισαίοι. Να κοιτάξουμε να μοιάσουμε στην ταπείνωση των τελώνη. Ό,τι είπε ο Τελώνης την περασμένη Κυριακή, το είπε και σήμερα, αυτός ο σεσωσμένος άσωτος. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό ο ένας, ήμαρτον ο άλλος. Να αναλάβουμε επιτέλους την ευθύνη των σκέψεων, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, των λόγων και των πράξεών μας. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων επάνω στη γη. Αυτά τα δισεκατομμύρια που κατοικούν δεν έχουν δυστυχώς όλοι την ίδια ενότητα πίστεως και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Από εκεί ξεκινούν οι ασεβείς, αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι άθεοι δηλαδή, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύουν πολλά, πολλά και ασήμαντα. Οι άλλοι οι οποίοι είναι πολύθεοι, δηλαδή όπως και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τα πάθη τους. Και έτσι ασεβείς είναι όποιοι αμαρτάνουν στο Θεό. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε ο καθένας από μας ακριβώς ένα πιστό αντίγραφο του σήμερα αναφερομένου ως ασώτου. Γιατί υπάρχει η αμαρτία δυστυχώς μετά την πτώση του Αδάμ. Και στην εξόδιο μάλιστα ακολουθία το τονίζουμε ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης ο οποίος θα ζήσει και δεν θα αμαρτήσει. Μόνον ο δαίμονας θεωρεί τον εαυτό του αναμάρτητο και βέβαια και αυτό είναι και η μεγαλύτερη του πτώση. Εμείς λοιπόν αγαπητοί μου είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Όλοι θα λέγαμε παράλυτοι σαν και εκείνο τον παραλυτικό στην ψυχή. Είμαστε δηλαδή ευσεβείς στο Θεό, λατρεύουμε το Θεό, αγαπάμε το Θεό, αλλά πότε έχουμε ζωή τέτοια που δεν θα έπρεπε, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, με πολλή διάκριση ομιλώντας. Και ξέρετε ότι η Εκκλησία μας κάθε μέρα προσεύχεται να μας φυλάξει ο Θεός από λοιμού και τα λοιπά. Η πρώτη λέξη γράφεται με όμικρον γιώτα και είναι ακριβώς ο τίτλος που έχετε κάνει και στο σχολείο που αρχίζει η Ιλιάδα. Αρχίζει με μία λοιμώδη νόσο εκεί στο στρατόπεδο στην Τρία. Αλλά και το ψαλτήρι, το πιο δυνατό βιβλίο προσευχών, ακριβώς μας επισημαίνει αυτή την τραγική αλήθεια ότι όταν πλησιάζουμε κάποιον ο οποίος έχει λοιμό, έχει δηλαδή τρόπο ζωής ονειρό και διδασκαλία, κινδυνεύουμε να διαφθαρούμε, γιατί θα μεταδοθεί αυτή η κακία του, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, «Θύρουσιν ήχθη Χριστά ομιλίε κακέ». Αλλά υπάρχει και άλλος λοιμός με γιώτα και μας επισημαίνει ο προφητάνακτας Δαβίδ να απέχουμε από αυτούς τους λοιμούς, αυτούς τους πονηρούς ανθρώπους. Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει και ο άλλος ο λοιμός με γιώτα.
πείνα δηλαδή φοβερή, αλλά όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όχι για φαγητό ή για ποτό, αλλά για να ακούσουν οι άνθρωποι το Λόγο του Κυρίου, που είναι και ο μόνος λόγος που ήρθε ο Κύριος μας επί της γης, να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας. Γιατί θα έρθει κάποτε, λέει, δυνατή πείνα και λοιμός φοβερός, λέει ο προφήτης, θρηνώντας εκεί στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπετε πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα λόγια μέσα στο πέρασμα όχι των αιώνων, των χιλιετιών. Για την ψυχή μας λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο. Και μάλιστα απόψε η ομιλία η οποία θα γίνει θα είναι προς τιμήν του Αγίου, του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αγιογραφημένος 3 φορές εδώ μέσα στον ναό, είναι απέναντί μου αυτή τη στιγμή και με κοιτάζει. Και μάλιστα μου έχει προσδοθεί και το προσωνύμιο του νεκταριολόγου για τα πολλά τα οποία θα δείτε και το απόγευμα θα έχουμε και λείψανο και κάποιο άγνωστο γράμμα, μια επιστολή που απέστειλε ως διευθυντής της Ριζαρίου, αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Είναι ακριβώς η ίδια η κατάσταση με την εποχή του Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα λοιπόν στην παραβολή αυτή του Ασώτου μας λέει ότι ο πατέρας, γιατί αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας, είναι αυτός ο οποίος μας περιμένει διαρκώς και ακατάπαυστα. Γιατί αν αυτός δεν περίμενε τον Άσωτο Υιό και άφηνε δηλαδή τον καθέναν από μας αυτή την ουσία, και έχουμε πει και άλλοτε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που μας ατενίζει πάνω από το θρόνο, σαν σήμερα. Αυτή η ουσία είναι η θεά ουσία, γιατί από τους λογισμούς, αν δεν τους προσέξουμε, θα αρχίσουν πολύ άσχημες καταστάσεις. Περιμένει λοιπόν αυτό τον Άσωτο, τον καθέναν από μας, όταν θα βάλει το μυαλό του στη θέση του, να τον υποδεχθεί. Αλλά εδώ υπάρχει ακριβώς και η λύση του προβλήματος για τον καθέναν από μας. Από τη μια μεριά δηλαδή βλέπετε και στις ειδήσεις ότι ο εχθρός, ο δούριος ύπος, σταδιακά φέρνει και ύπουλα την καταστροφή. Καταστρέφει δηλαδή ό,τι καλό, όχι με μιας. Γι' αυτό και λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, προσέξτε το, ελληνικά είναι. Μετά από όχι πολλές μέρες, ο Άσωτος συγκέντρωσε αυτά που του έδωσε ο πατέρας και έφυγε μακριά από το Θεό. Αργά-αργά λοιπόν έτσι μας γίνεται η επίθεση και εμείς αργά-αργά δυστυχώς σκορπίζουμε. Δεν αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα και με τη δύναμη που πρέπει το κακό που έρχεται κατά πάνω μας, γιατί είναι γραμμένο πάλι στους ψαλμούς. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε. Δηλαδή, ό,τι κακό βλέπουμε να έρχεται, να απειλεί την ψυχή μας και των αγαπημένων μας, να αντιδρούμε. Έτσι λοιπόν ο πατέρας με το που βλέπει τον μετανιωμένο του γιο να έχει αλλάξει διάθεση και να του λέει και το ήμαρτον, αμέσως σπέβδει, τον έχει ήδη αγκαλιάσει, τον περιμένει, μας περιμένει όλους. Μην μιλάμε βέβαια για το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως και βέβαια δίνει τα πάντα στον Υιό, σαν να μην είχε μεσολαβήσει όλη αυτή η ασχήμια. Αλλά πώς γίνεται αυτή η υποδοχή του Υιού και επίσης εκεί στον πολλαπλασιασμό των άρτων μέσω των Αποστόλων, μέσω των ιερέων δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας του δίνονται όλα τα μυστήρια ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για έναν αμαρτωλό εφόσον μετανιώσει. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να αναζητήσουμε όχι δασκάλους, χορτάσαμε από λόγια, πατέρες, πατέρες της Εκκλησίας, σαν και αυτούς που θα σας παρουσιάσουμε το απόγευμα, τον Παπαπλανά δηλαδή, αυτόν τον Όσιο, τον Έγκαμο, μέσα στην Αθήνα, εδώ, ο οποίος έκανε τα πάντα για το πίμνιό του και τον συλλειτουργό του βέβαια, τον μεγάλο αυτό, τον Άγιο,
όχι του αιώνα αλλά της χιλιετίας, τον Άγιο Νεκτάριο. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι σε τέτοιο Πατέρα με τις αρετές μας, προσπαθήσουμε λίγο να κόψουμε το κακό, να το ανασχέσουμε, γιατί μας θύμισε ο Ιεροψάλτης μας ότι πάντα μη έξεστη, ένα πρόσωπο ρήμα. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, άμα θελήσουμε, αλλά δεν μας συμφέρει, αγαπητοί μου. Και τα περισσότερα θα ξέρετε, αυτός ο λαός εδώ και χιλιάδες χρόνια τα έχει γράψει, όχι με τον ναι, αλλά με ένα όχι. Έτσι λοιπόν, ας αφήσουμε και εμείς όσο μπορούμε ό,τι κακό υπάρχει τριγύρω μας και ας τρέξουμε στον Πατέρα να πετύχουμε τα ανέλπιστα τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας με ταπείνωση, σύνεση, δικαιοπραξία και τη διατήρηση μέσα μας της νέας χάριτος, η οποία μας δίνεται διαρκώς μέσα από τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας και με τη χάρη, τη δύναμη δηλαδή των Αγίων Του. Αμήν.